iOS 15. Τι καινούριο μας έχει φέρει, αξίζει να βάλω την πέτα, ποιες οι διαφορές από την iOS 14 έκδοση, αλλά και τι δουλεύει και τι όχι στην πέτα έκδοση. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο. Ήρθε και ο Λευτέρης, αλλά κάνε ελεύθερη πτώση. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο. Αν σας αρέσουν και άλλες τέτοια βίντεο, φυσικά μην ξεχάσετε να κάνεις ένα like, να πατήσεις το κουμπί subscribe και το καμπανάκι για να μην χάσει κανένα από τα επόμενα βίντεο. Επίσης, live stream στο Twitch, Discord server, αλλά και TikTok και Instagram για να μην χάνεις νέα και tips για iPhone, αλλά και όχι μόνο. Πάμε λοιπόν να δούμε τι μας έχει φέρει το iOS 15. Καταρχάς, έχω να σας πω ότι όσοι είδατε το προηγούμενο βίντεο πώς να βάλεις την beta έκδοση, ελπίζω να μην είχατε κανένα απολύτως πρόβλημα και όταν τη βάλατε να είδατε ότι το welcome δεν έχει καμία διαφορά από το όταν ανοίξεις το τηλέφωνο σου πριν. Παλιότερα, σε νέες εκδόσεις όταν τις βάζαμε, μας έλεγε welcome to iOS, δείτε πώς είναι τα καινούργια, δείτε τι κάνει, δείτε τι ράνει, δεν έχει τίποτα. Απλά ανοίγει το τηλέφωνο σου. That's it. Τι έχει όμως διαφορετικό το iOS 15 και γιατί έχει γίνει τόσο ντόρος για αυτή την έκδοση. Το iOS 15 έχει κάποια leaks περισσότερα από ό,τι είχαν οι προηγούμενες εκδόσεις και κάποια πράγματα τα οποία μας λείπανε, όχι ότι δεν υπήρχαν, ξαναλέω. Δεν πρωτοπορήσαν σε κάποια πράγματα, απλά τα προσθέσαν και στις iOS συσκευές επιτέλους. Μας προσθέσανε πράγματα τα οποία μας λείπανε και πράγματα τα οποία χρειαζόμασταν. Είναι κακό, δεν το εκθιάζω. Δεν λέω ότι έχουν κάνει κάτι πρωτότυπο, δυστυχώς. Η Apple κάποτε ήταν μια πρωτότυπη εταιρεία και πρωτοτυπούσε σε όλα. Δυστυχώς αυτό έχει αλλάξει. Έχω πει πολλά δυστυχώς γιατί είμαι απογοητευμένος. Περίμενα να είναι πολύ διαφορετικό, αλλά δυστυχώς δεν είναι. Δεν λέω ότι καλώς ή κακώς τα βάλανε. Πολύ καλώς τα βάλανε και ευτυχώς τα βάλανε, γιατί αν δεν τα είχαν και ακόμα σε ένα ακόμα update, θα ήταν πολύ κρίμα και άδικο για μας που είμαστε χρήστες χρόνια. Πάμε όμως να δούμε τι έχουν φέρει. Και να δούμε ότι όντως το iOS 15 έχει πραγματάκια τα οποία και εσύ χρειάζεσαι. Είναι ένα βίντεο που κράζω λίγο, αλλά είναι μια μεγάλη αλήθεια αυτή. Οπότε, μην νομίζετε και έχετε αυταπάτες ότι δεν υπάρχουν. Προφανώς και υπάρχουν. Απλά στο iOS δεν υπήρχαν. Κάποια από αυτά, όχι όλα. Πάμε τώρα να εκθιάσουμε το iOS και να δούμε τι φανταστικά πράγματα έχουν προσθέσει. Λοιπόν, μπαίνω στη σελίδα την επίσημη της Apple για να διαβάζουμε μαζί παράλληλα και να σας δείχνω κιόλας στην πράξη που είναι το κάθε τι και που βρίσκεται το κάθε τι. iOS 15 Preview, αν κατεβούμε πιο κάτω, έχουν κάνει τρομερή δουλίτσα στο FaceTime. Το έχουν δουλέψει πάρα πολύ, έχουν προσθέσει πραγματάκια και στο μπανεράκι που έρχεται πάνω είναι ακόμη πιο εύχριστο από ό,τι ήταν και γενικότερα στις κλήσεις. Σου βγαίνουν πολύ πιο όμορφα και πολύ περισσότερες επιλογές. Παλιότερα, να θυμάσαι στο μπανεράκι την ώρα που σας καλούσανε, έβγαινε απλά το να κλείσεις το τηλέφωνο και να το βάλεις ανοιχτή ακρόαση. Τώρα πλέον σου βγαίνει και το μήνυμα αν θες να στείλεις και η ανοιχτή ακρόαση και να απενεργοποιήσεις το μικρόφωνο και σου βγαίνουν και τα λεπτά της κλήσης και η φωτογραφία και όλα. Επίσης, μπορείς να κάνεις party πλέον στο FaceTime. Μπορούσες και στις προηγούμενες εκδόσεις, φυσικά και στο iOS 14 μπορείς, αλλά έχουν δουλέψει λίγο περισσότερο την party έκδοση. Δηλαδή, μπορείς να κάνεις και να συμμετέχεις με φίλους σου τύπου Zoom, δηλαδή. Όχι ότι δεν υπήρχε και σε προηγούμενα. Εντάξει. Η αλήθεια είναι ότι όταν παίρνουν κάτι, το κάνουν λίγο καλύτερο από τους άλλους. Αυτό να το λέμε είναι μια μεγάλη αλήθεια. Μπορεί να καθυστερούν λίγο, αλλά όταν το κάνουν, το κάνουν σωστά. Οπότε, μπορούμε να πούμε ότι ναι, δεν το είχαμε και τώρα που το έχουμε είναι λίγο καλύτερο. Έτσι λοιπόν μπορείς να κάνεις party κλήσεις. Στις party κλήσεις που μπορείς να κάνεις στο FaceTime μπορείς να κάνεις και party movies, το έχει και το Netflix. Και μπορείς φυσικά να κάνεις και party music, δηλαδή να ακούτε την ίδια μουσική παρέα. Μπορείτε να βλέπετε μαζί, εννοείται, στο browser να βλέπετε πράγματα και να σχολιάζετε ταυτόχρονα. Και το πιο ωραίο και πιο ωραία μαγιά που έχει γίνει στο FaceTime είναι ότι όποιος μιλάει του βγαίνει ένα animation δίπλα από τη φωτογραφία του περιμετρικά, οπότε σου δείχνει ποιος πραγματικά μιλάει εκείνη την ώρα που κάνεις εσύ το call, την κλήση. Κατεβαίνουμε προς τα κάτω, βλέπετε λίγο πολύ πώς μοιάζει, δηλαδή πώς μπαίνουν τα grid view και όλα αυτά. Μας λέει ότι έχουν προσθέσει το porter mode, το portrait mode και στις FaceTime
και στο FaceTime. Δηλαδή, όταν εσύ κάνεις FaceTime κλήση, σου φτιάχνει το portrait mode. Δεν θα το πω ποτέ. Το πορτρέτο, τέλος πάντων, το background και στο διορθώνει, οπότε κάνει focus σε ένα και θελώνει το πίσω μέρος. Καλό τιμίο δεν το είχαμε, το έχουμε τώρα στο FaceTime. Μπράβο Apple, ευχαριστούμε που μας το στέρισες όλο αυτόν τον καιρό. Συνεχίζουμε. Ένα πράγμα το οποίο πραγματικά υπήρχε λόγος να μπει είναι το noise. Δηλαδή, όταν εσύ είσαι σε ένα μέρος το οποίο έχει φασαρία, όταν εσύ κάνεις FaceTime κλίση, σου δημιουργεί στον ήχο και το θόρυβο, τον περιμετρικό που έχει γύρω από εσένα και όχι εσένα, τον χαμηλώνει. Οπότε δεν ακούγεται ο περιμετρικός ήχος, αυτοκίνητα, παρέες να μιλάνε, μαχαιροπύρουν, να ακούγονται και τα σχετικά, και ακούγεται μόνο η δική σου φωνή. Δηλαδή φοκουσάρει μόνο στο δικό σου τον ήχο. Που είναι πάρα πολύ καλό, είναι τίμιο, το έχουν πολλά προγράμματα μουσικής και όχι μόνο. Συνεχίζουμε. Πάμε προς τα κάτω. Επίσης να σας πω ότι FaceTime πλέον υποστηρίζεται και από άλλους browser. Δεν χρειάζεται δηλαδή να έχεις μόνο iPhone. Μπορείς να κάνεις FaceTime κλήσεις κανονικά και με άλλους που έχουν συσκευές Android είτε Windows. Απλά τους στέλνεις το link της ομαδικής συνομιλίας και μπορεί να συμμετάσχουν και εκείνοι. Οπότε δεν το είχαμε, το ζητούσαμε. Πλέον θα μπορούν να κάνουν και κλήσεις FaceTime και άλλοι χρήστες που έχουν άλλες συσκευές. Καλό ή κακό, δεν ξέρω. Μάλλον καλό. Θα δείξει. Συνεχίζουμε. Message emojis. Καινούρια emoji. Έχουν προσθέσει κάποια πραγματάκια ακόμα. Εντάξει, okay, τα animoji ή emoji, ό,τι θέλετε, αν τα χρησιμοποιείτε, τότε θα παίξει, δεν θα έχει ωραία φασούλα. Έχουν προσθέσει καινούρια πραγματάκια. Είναι ωραία. Πολύ βασικό. Choose a focus. Που πολλοί το ζητούσαν, δεν το είχαν και τους το δώσαν. Εάν κατεβάσεις το κέντρο ελέγχου, βλέπεις ότι σου λέει εστίαση. Εάν το πατήσεις, σου ανοίγει την επιλογή τι μην ενοχλείται, ύπνος, εργασία, προσωπικός χρόνος. Εάν πατήσεις συγκεντρώστε κατά τη διάρκεια της ημέρας, μπορείς να δουλέψεις από εδώ πέρα όλες τις λειτουργίες της μην ενοχλείται. Είτε τον ύπνο σου, ποιες ώρες θες δηλαδή να κοιμάσαι και να ενεργοποιείται αυτόματα η μην ενοχλείται λειτουργία. Το μην ενοχλείται όταν έχεις κάποια σύσκεψη, μπορείς απλά να το ενεργοποιήσεις. Όταν είσαι στην εργασία σου, να μην θες να σε ενοχλούνε. Και φυσικά ο προσωπικός χρόνος που μπορείς να το προσθέσεις έτσι γιόλο, γιατί λες ότι 3-4 η ώρα δεν θέλω να με ενοχλεί κανείς, γιατί είναι ο δικός μου προσωπικός χώρος. Ωραίο τιμίο, το βάλαμε απλά στην αρχική. Καλό. Καλό. Τώρα. Μπορείς επίσης να απενεργοποιήσεις συνομιλίες, δηλαδή να ενεργοποιήσεις το μην ενοχλείται σε μηνύματα. Δηλαδή να βάλεις σε κάποιο μήνυμα εσύ, αν θέλεις, δισήγαση, όπως έχει και το Instagram και το Facebook που βάζεις σίγαση σε συνομιλίες για να μην ενοχλούν. Οπότε πλέον μπορείς να το κάνεις και στο iMessage. Τίμιο. Okay, δεν το είχαμε. Έχουν διορθώσει κάποια πραγματάκια ακόμα γενικότερα σε bugs που είχαν οι προηγούμενες εκδόσεις. Μπορώ να πω ότι ρέει πολύ καλύτερα σαν iOS έκδοση. Και φυσικά έχουν δουλέψει αρκετά πραγματάκια στο interface. Μπορεί να μην είναι μπαμ, δηλαδή ότι ξέρεις ότι έχει αλλάξει αυτό και το βλέπεις όπως ήταν σε άλλες εκδόσεις, αλλά έχουν αλλάξει πραγματάκια τα οποία έχουν στρογγυλέψει λίγο περισσότερο κάποια banner, έχουν φτιάξει λίγο τις ρυθμίσεις, έχουν διαφοροποιήσει, θα σας δείξω πώς, και μπορώ να πω ότι είναι λίγο πιο cute, λίγο πιο όμορφο. Επίσης, επιτέλους ομαδοποίησαν τις ειδοποιήσεις στην οθόνη κλειδώματος. Δηλαδή, όταν εσύ έχεις κάποιες ειδοποιήσεις από το Instagram, πλέον σου έρχονται ομαδοποιημένες όλες από το Instagram. Και μπορείς επίσης, εάν έρθουν πολλές ομαδοποιημένες μαζί, που έρχεται αυτό το σπαστικό, σου βγάζει την επιλογή να πατήσεις μην ενοχλείτε. Δηλαδή, να κάνεις σίγαση όλου του Instagram για τα λεπτά που θέλεις, 1/4, 20 λεπτά, μια ώρα. Οπότε, όταν θέλεις να το χρησιμοποιήσεις ξανά, απλά το ανοίγεις. Ή όταν τελειώσει η σίγαση, δηλαδή όταν τελειώσει το μην ενοχλείτε που έχεις ενεργοποιήσει, πολύ απλά ξεκινάει ξανά. Και δουλεύει πέν. Εδώ είναι τα notifications που σας είπα. Μπορείτε δηλαδή, σας βγάζει την επιλογή από κάτω. Το προχωράω. Εδώ τα maps τώρα. Τα maps έχουν κάνει μια τρελή μαγιά. Έχουν φτιάξει πάρα πολύ τους χάρτες. Αλλά δυστυχώς όχι για την Ελλάδα. Οπότε θα το προσπεράσουμε. Κάποια πραγματάκια ακόμα δεν δουλεύουν σωστά. Και θα σας πω ποια άλλα δεν δουλεύουν σωστά για την Ελλάδα. Δυστυχώς είμαστε λίγο πλέμπες εδώ πέρα στην Ελλάδα. Και δεν μας θέλουν. Για κάποιο λόγο δεν είμαστε τόσο μεγάλη αγορά. Και είμαστε λίγο. Ο τελευταίος τροχός της αμάξης θα πάει παντού εκτός από εδώ. Εντάξει, αναμονή, υπομονή, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Οκ. Okay. Οπότε συνεχίζουμε. Βλέπετε ότι υπάρχει και στο Street View
του Google αυτό το πράγμα. Οπότε, okay. Απλά τους χάρτες, τα maps τα κάνανε πάρα πολύ τίμια. Όχι για την Ελλάδα, τουλάχιστον για την ώρα. Είναι μόνο σε κάποιες περιοχές της Αμερικής. Δεν το έχεις, οπότε και δεν σου χρειάζεται. Πάμε παρακάτω. Έχουν διορθώσει επίσης στο Apple Watch λίγο περισσότερο τα maps, δηλαδή παίρνεις περισσότερα notifications. Όσοι δουλεύετε τα maps του iPhone και έχετε Apple Watch, θα καταλάβετε τι εννοώ. Μπορείς δηλαδή να χρησιμοποιείς κανονικά το Apple Watch για να σου έρχονται ειδοποιήσεις από τους χάρτες στο Apple Watch. Οπότε δονείται και σου δείχνει που πρέπει να στρίψεις ή όχι για να μην έχεις στο μυαλό σου το κινητό σου. Συνεχίζουμε παρακάτω. Το Safari έγινε άθλιο. Ξεκάθαρα, βέβαια θα μου πεις είναι συνήθεια. Το αλλάξανε, δεν μπορώ να το συνηθίσω για κάποιο λόγο. Μου την έχει δώσει. Για ποιο λόγο να το αλλάζεις εφόσον είναι τόσο ωραίο? Θα σας δείξω ότι έχουν αλλάξει. Έχουν βάλει την μπάρα κάτω, πλέον δεν υπάρχει επάνω. Αν εσύ πατήσεις να γράψεις εδώ πέρα, σου βγαίνει μετά επάνω. Στα έχει βγάλει κάτω αυτά που ήταν επάνω πριν, αριστερά, τώρα είναι πλέον κάτω δεξιά. Δηλαδή αν θες να σημειώσεις, στα βγάζει εδώ. Έχουν προσθέσει πραγματάκια. Έχουν προσθέσει την ανάγνωση αργότερα, την επαναφόρτωση της σελίδας που δεν υπήρχε. Όχι ότι χρειάζεται, αλλά ok. Την κοινή χρήση τη βάλανε εκεί επάνω και προσθέσανε κάποια πραγματάκια σε αυτό το σημείο. Δηλαδή, ρυθμίσεις τότε που δεν είχε. Υπολογιστές το βάλανε εδώ, όχι εκεί που ήτανε. Δηλαδή, ήτανε στο share, τώρα είναι εδώ. Εντάξει, ok. Εδώ τις καρτέλες έχουν κάνει πλέον έτσι. Δεν είναι όπως βγαίνανε που ήταν η μία πίσω από την άλλη και μπορούσε να τις διαλέξεις. Τώρα βγαίνουν σε τετράγωνα. Μου λείπει αυτό που ήτανε πριν. Δηλαδή, αν ανοίξει μια σελίδα, τη φορτώνει. Και σου βγαίνει κάτω πλέον η σελίδα, το όνομα της σελίδας δεν σου βγαίνει επάνω όπως έβγαινε πριν. Εντάξει, okay. Και άμα ανοίξεις μια νέα σελίδα, δηλαδή ας πάμε στη σελίδα εδώ πέρα στο YouTube, σου ανοίγει κατευθείαν μετά πένα έτσι. Okay, καλό, θα αργήσουμε λίγο να το συνηθίσουμε. Δεν πειράζει. Λοιπόν, ανοίγω την καρτέλα που είχα ήδη ανοιχτή και συνεχίζουμε λίγο με το iOS 15. Θα σας τα δείξω όλα αυτά, λίγο πολύ τώρα σας τα περνάω γρήγορα για να καταλάβετε λίγο τι γίνεται. Αλλά θα σας τα δείξω κιόλας στην πράξη πως έχει με το δικό μου που μόλις το έχω βάλει. Search browsing, search the web using just your voice. Δηλαδή μπορείς να μιλάς και να του λες, ξέρεις τι, Googler αυτό ή how to οτιδήποτε. Οπότε μπορείς με το voice να μιλάς και να σου βγάζει αυτό που ψάχνεις, το search σου. Wallet ID cards. Δεν το βλέπω καν. Πολύ ωραίο το wallet, τίμιο, αλλά ακόμα όχι για την Ελλάδα. Δηλαδή θα μπουν κάρτες μέσα, ήδη έχουν κάνει τη μαγιά και έχουν προσθέσει πάρα πολλά μέσα μαζική σε... Όχι ελληνικά φυσικά. Και θα μπορείς να προσθέσεις και την ID κάρτα σου, δηλαδή την ταυτότητά σου, όχι την ελληνική, δεν είναι πλαστική κάρτα. Δεν ξέρω αν μπορούμε να προσθέσουμε το δίπλωμα εμείς, γιατί είναι διεθνές το δίπλωμα. Υπάρχει μια πιθανότητα. Θα το δούμε, ακόμη δεν μπορώ να το προσθέσω, δεν το έχω κάνει. Μόλις το κάνω φυσικά θα το δούμε σε βίντεο. Συνεχίζουμε παρακάτω. Αυτά τα προσπερνάω γιατί δεν υπάρχουν, έτσι, δηλαδή ακόμα δεν ισχύουν για Ελλάδα. Live text, πολύ τίμιο, μου έλειπε, το ήθελα στο iOS. Μπορείς πλέον, τρελή μαγιά, τέλειο. Ό,τι φωτογραφίζεις να μπορείς να κάνεις κόπια από φωτογραφία μέσα. Πραγματικά με έχει ενθουσιάσει πάρα πολύ. Δεν φαντάζεστε πόσο. Χθες μου στείλανε φωτογραφία για να κάνω μια δουλειά και έκανα κόπι το κείμενο της φωτογραφίας και το έβαλα μέσα στο Illustrator για να μπορέσω να δουλέψω ακόμα πιο γρήγορα. Οπότε δεν χρειάζεται πλέον να γράφεις κείμενο μέσα από τη φωτογραφία όταν σου στέλνουν φωτογραφίες. Απλά κάνεις κόπι το κείμενο μέσα από μια φωτογραφία. Θα σας το δείξω πώς γίνεται. Είναι φανταστικό. Είναι πραγματικά τέλειο. Σαν να κάνεις κόπι κείμενο από μήνυμα με τον ίδιο τρόπο. Σου βγάζει ακριβώς τον κέρσορα και μπορείς και επιλέγεις το κείμενο που θέλεις. Και θα σας δείξω και πώς γίνεται ακριβώς. Πηγαίνουμε. Σε μια φωτογραφία, ας πούμε, σε αυτήν εδώ πέρα. Αυτό είναι πολύ ωραίο, το θα το ανεβάσω Instagram αυτό. Είναι ένα πολύ ωραίο μήνυμα από έναν τύπο που βρήκε το κράνος του από AirTag. Θα το ανεβάσω και θα το σχολιάσουμε κιόλας. Και δείτε τώρα, βγάζει κάτω δεξιά μια επιλογή. Τη βλέπετε που είναι ουσιαστικά ένα κουτάκι με κάτι γραμμές μέσα. Εάν εσύ πατήσεις, βλέπετε ότι μπορείς να κάνεις αντιγραφή κείμενο, δηλαδή να επιλέξεις το κείμενο όπου το θέλεις για να μπορέσεις να το κάνεις copy. Δεν δουλεύει ακόμα ελληνικά, δηλαδή αν κάνεις copy ελληνικό κείμενο θα στο βγάλει αμερικάνικα, κουκουρούκου, ό,τι να είναι. Πιστεύω να το διορθώσουν και σύντομα κιόλας, γιατί πραγματικά είναι κακό. Δουλεύει όμως πάρα πολύ καλά και άρτια στα αγγλικά.
πραγματικά είναι στα αγγλικά ό,τι καλύτερο. Αλήθεια. Βλέπετε ότι αν το πατήσεις και γίνει μπλε, ότι σου βγάζει ακριβώς σημεία μέσα στο κείμενο που μπορείς να χρησιμοποιήσεις. Τίμιο. Επίσης, για να ανοίξω τη φωτογραφική μηχανή και πάρω εδώ πέρα, βλέπετε ότι το μου βγάζει, μου κάνει ένα τετραγωνάκι σαν να πάει να μου τραβήξει, πώς το λένε, QR code. Εάν εγώ πατήσω το ίδιο ακριβώς κάτω δεξιά που βλέπετε αυτό το text, σαν text που είναι, το πατήσω, βλέπετε ότι κάνει scan και μπορώ εγώ τώρα επάνω εδώ πέρα να επιλέξω σημεία και να διαλέξω ό,τι θέλω να το κάνω copy. GG. Επίσης μπορείς πολύ εύκολα να καλέσεις τηλέφωνα. Δηλαδή την ώρα που βλέπεις μία αφίσα έξω να πατήσεις, να τραβήξεις μια φωτογραφία και να πατήσεις κατευθείαν να κάνεις call χωρίς καν να αποθηκεύσεις τη φωτογραφία. Παπαπ, τόσο γρήγορα. Είναι πάρα πολύ ωραίο, είναι τίμιο, είναι πάρα πολύ καλό. Δοκιμάστε το, αξίζει. Το iOS 15 μόνο και μόνο γι' αυτό πραγματικά αξίζει. Βλέπετε ακριβώς ό,τι σας είπα, ότι τα δείχνει ρε παιδί μου και σε φωτογραφίες, ότι μπορείς εύκολα να κάνεις copy το κείμενο. Εδώ πέρα μπορείς εύκολα να κάνεις translate επίσης, όχι στα ελληνικά δυστυχώς ακόμα, αλλά αν βλέπεις κάποιο κείμενο στα, ξέρω εγώ, μεξικά, ναι, αν βλέπεις κάποιο κείμενο, ξέρω εγώ, στα ιταλικά ή στα, ξέρω εγώ, κινέζικα και δεν ξέρεις, τότε μπορείς πολύ εύκολα να κάνεις το κείμενο translate στα αγγλικά για να μπορέσεις να το μεταφράσεις γρήγορα μέσα του φωτογραφικού σου μηχανή. Πένα, τίμιο. Συνεχίζουμε. Επίσης μπορείς, αυτό το έχει και το Google, αυτό το έχουν και στο Google, έτσι, δηλαδή μπορείς εύκολα να το κάνεις, να μπορείς να βλέπεις σκυλιά ή να βλέπεις γέφυρες ή να βλέπεις αρχαιολογικούς χώρους και να σου βγάζει notificated και να το πατάς και να σου λέει τι είναι αυτό που βλέπεις. Δηλαδή βλέπεις μια ράτσα σκυλιού, τη βλέπεις, τη σκανάρεις και σου λέει, ξέρω εγώ, είναι γερμανικό ποιμενικό. Ή βλέπεις μια γέφυρα, τη φωτογραφείς και σου λέει το ρίο Αντίριο. Ναι, γίνεται πλέον τη φωτογραφική σου μηχανή, πένα. Το είχαμε και από το Google εμείς, δηλαδή μπορούσαμε να μπούμε στο Google και να πατήσουμε τη φωτογραφία που σας είχα δείξει σε βίντεο, μπορείς να το τσεκάρεις κάτω στην περιγραφή. Ή πλέον μπορείς να το κάνεις από το iOS 15 ακόμη πιο εύκολα. Είναι καλό που προσθέτουν πραγματάκια, απλά μην έχετε αυταπάτες ότι είναι πρωτοπόροι. Δηλαδή αν θα τα δείτε σε άλλες συσκευές αύριο μεθαύριο, δεν είναι ότι δεν υπήρχαν. Απλά τα βάλανε και μέσα στο iOS, έτσι. Δεν το κράζω, γουστάρω που τα έχουν προσθέσει για να μας κάνουν τη ζωή μας πιο εύκολη. Λοιπόν, επίσης στα μηνύματα που δεν το είπα, μπορείς να ομαδοποιήσεις πλέον φωτογραφίες. Δηλαδή μπορείς να στείλεις 10 φωτογραφίες και οι φωτογραφίες σου βγαίνουν σε ένα κουτάκι όλες, οπότε μπορείς να διαλέγεις όποια θέλεις και να βλέπεις ή μπορείς να κάνεις, αντίδραση σε μία φωτογραφία από αυτές. Είναι πάρα πολύ τίμιο που πλέον δεν στέλνεις 10 φωτογραφίες και στέλνετε έρχονται όλες μαζί. Οπότε είναι ομαδοποιημένες και πλέον μπορείς να τις βλέπεις τη μία πίσω από την άλλη. Τίμιο και αυτό επίσης. Είδα τώρα το φώτος και μου ήρθε φλασιά. Κατεβαίνουμε, εντάξει, για την υγεία έχουν προσθέσει πράγματα, τα προσπερνάω. Web, μάλλον browse web with more privacy. Πλέον σου αποκρύβουν, σου κωδικοποιούν μάλλον το email. Όταν στέλνεις ένα email έχει μια άλλη κωδικοποίηση την οποία σου προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα. Η Apple γενικότερα ξέρετε ότι είναι πάρα πολύ αυστηρή με τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών. Οπότε πλέον δημιούργησε και μια κωδικοποίηση για τα προσωπικά δεδομένα του email σας. Όταν στέλνετε email από τη δικιά σας την διεύθυνση email, κάνει μια κωδικοποίηση για να μην μπορεί ο άλλος να δει ή να σας χακάρει το email σας και να μπορέσει να πάρει προσωπικά δεδομένα. Τίμιο, πάρα πολύ καλό, δεν χρησιμοποιώ το email της Apple, δεν μου χρειάζεται. Ο κράχτης, σήμερα τις έχω δώσει, τις έχω τεντώσει. Λοιπόν, δεν πειράζει, τα προσπερνάω. Σε ποιες θα σας δείξω φυσικά το iOS 15 στο τέλος, αναμένετε λίγο. Τώρα, για ποια τηλέφωνα είναι το iOS 15. Είναι για όλα όσα ήταν και το iOS 14. Thank you Apple, ευχαριστούμε. Βέβαια αν έχεις iPhone 6S 16GB, σε λυπάμαι λίγο παραπάνω εσένα, ήρθε η ώρα να αλλάξεις τηλέφωνο. Γιατί τα 16GB φαντάζομαι ότι θα έχεις χώρο και όπως έχω πει πολλές φορές, τα iPhone δουλεύουν με τους δίσκους και όχι με τη μνήμη RAM. Χρησιμοποιούν κυρίως τους δίσκους για την αποθήκευση προσωρινών αρχείων, οπότε όταν έχεις φορτωμένη πάρα πολύ την μνήμη του κινητού σου και δεν έχεις έστω και 2, 3, 4 γίγα χώρο, δεν σας λέω 1 γίγα, γιατί στο 1 γίγα έχετε πάλι πρόβλημα, τουλάχιστον 2 γίγα πρέπει να έχετε ελεύθερο χώρο για να μπορεί το τηλέφωνο να δουλεύει πένα. Όσο πιο πολύ χώρο φυσικά έχετε, τόσο το καλύτερο, για να μπορείτε να δουλεύετε ακόμη πιο καλά και σταθερά.
iOS 15 είναι για 12-12 mini, φυσικά για την 12 σειρά όπως και να έχει, για την 11 σειρά, για την XS και την X και την XR σειρά, iPhone 8, 8 Plus, 7, 7 Plus, XS, XS Plus και SE πρώτης γενιάς, δεύτερης γενιάς και iPod Touch 7ης γενιάς. Υπάρχει και το iPad OS που είναι και αυτό επίσης και έχουν διορθώσει και προσθέσει πραγματάκια, αλλά δεν θα σχολιάσουμε το iPad OS τώρα. Ωραίο, τίμιο, προσθέσαμε πραγματάκια. Πάμε να δούμε τώρα λίγο πώς δουλεύει και πώς μπορείς να το χρησιμοποιήσεις. Έχουν αλλάξει κάτω την μπάρα, όπως βλέπετε είναι λίγο πιο στρογγυλεμένη. Δεν έχει τόσο ακραίες γωνίες, πάλι ήταν στρογγυλεμένες, αλλά τώρα είναι ακόμα πιο στρογγυλές. Κάτω δηλαδή εκεί που έχω αυτά που χρησιμοποιώ περισσότερο. Πάμε ρυθμίσεις, βλέπετε ότι στις ρυθμίσεις έχουν αμαδοποιήσει πλέον ακόμη καλύτερα και έχουν μικρύνει λίγο, έχουν μάλλον μεγαλώσει λίγο δεξιά-αριστερά τα bezels. Εμένα μου άρεσε, είναι ωραία τοποθέτηση αυτή που έχουν κάνει. Τίμιο. Δεύτερο πραγματάκι, έχουν προσθέσει εδώ πέρα την εστίαση, που σας είπα ότι μπορείς να εστιάσεις σε κάποια συγκεκριμένα πράγματα που θέλεις να κάνεις focus εκείνη την ώρα και να μπορείς να χρησιμοποιήσεις συγκεκριμένα πράγματα. Χρησιμοποιείς το μην ενοχλείτε και βάζεις το μην ενοχλείτε συγκεκριμένες λειτουργίες. Οπότε μπορείς να δουλεύεις το τηλέφωνό σου και ας πούμε το τηλέφωνο και τα μηνύματα να τα έχεις απενεργοποιημένα, να μην μπορούν να σε ενοχλούν. Καλό. Δεν το είχα. Okay. Τώρα το έχω. Όπως σας είπα, την κάμερα που σας την έδειξα κιόλας, που μπορείς εύκολα να προσθέσεις κείμενα και βασικά είναι αυτές οι βασικές διαφορές. Τώρα, άνοιξε, κλείσε τηλέφωνο, δεν έχει διαφορά. Επίσης, όσα δουλεύανε πριν, δουλεύανε πένα. Με εφαρμογές τώρα και bugs δεν έχω κανένα απολύτως πρόβλημα. Μέχρι τώρα δεν μου έχει δημιουργήσει κανένα πρόβλημα. Ίσα δουλεύει και πολύ πιο σταθερά από την προηγούμενη έκδοση που είχα, που δεν ήταν καν beta. Με την μπαταρία επίσης δεν έχω θέμα. Είναι πάρα πολύ πένα, δουλεύει άρτια, είναι πάρα πολύ καλό. Το μόνο πρόβλημα, που δεν το θεωρώ πρόβλημα, αλλά περνάει αδιάφορο, είναι ότι δεν δουλεύει μία εφαρμογή που ήθελα. Μόνο μία εφαρμογή δεν στρώνει ακόμα, την οποία εντάξει μπορώ να κάνω λίγο υπομονή γιατί δεν μου είναι τόσο άμεσα χρήσιμη. Αυτό ήταν λοιπόν το σημερινό βίντεο, ελπίζω να σας άρεσε, ελπίζω να βοήθησα. iOS 15 easy, το κατεβάζεις πάρα πολύ εύκολα όπως είδαμε στο προηγούμενο βίντεο. Δεν έχει bugs, είναι πένα και μπορείς οποιαδήποτε στιγμή αν θέλεις να το σβήσεις εύκολα και γρήγορα. Αν σου αρέσει φυσικά καλώς τέτοια βίντεο, μην ξεχάσεις να κάνεις ένα like, να πατήσεις το quick subscribe και το καμπανάκι για να μην χάσεις κανένα από ένα βίντεο. Επίσης live stream στο Twitch, Discord server αλλά και TikTok και Instagram για να μην χάνεις νέα και tips για iPhone αλλά και όχι μόνο. Μέχρι το επόμενο βίντεο, να είστε όλοι καλά. Ο Λευτεράκης εδώ είναι, τον είδατε. Κάνει ελεύθερη πτώση σήμερα. Αλλά κάθεται και εδώ. Οπ, παίρνω.